Σας καλωσορίζουμε στο διήμερο αφιέρωμα που συνδιοργανώνεται από το Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ στην Αθήνα και τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το θάνατο του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου και την έκδοση του βιβλίου του Λευτέρη Χαρονίτη «Μια εποχή, μνήμες και σκέψεις Σκόρπιας» με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ τον Λευτέρη Χαρονίτη που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, από πλήθος βιωματικών περιστατικών, φωτίζονται πολλές πλευρές της προσωπικότητας του Θόδωρου Αγγελόπουλου και της δημιουργικής πορείας του, γεμάτη καλλιτεχνικές ανησυχίες, που θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε με τον συγγραφέα στη συνέχεια. Για λόγους καλύτερης κατανόησης, θα παραθέσουμε μερικά βιογραφικά στοιχεία του Αγγελόπουλου, που φυσικά υπάρχουν και πιο αναλυτικά στο βιβλίο. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935, έκανε νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1961 έφυγε για το Παρίσι, όπου αρχικά παρακολούθησε στη Σορβόνη μαθήματα γαλλικής φιλολογίας και φιλμογραφίας και μαθήματα εθνολογίας. Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα κινηματογράφου στη Σχολή Κινηματογράφου του Παρισιού. Όπως αναφέρεται και στο βιβλίο του Λευτέρη Χαρονίτη, το Παρίσι διαμόρφωσε καθοριστικά τον Αγγελόπουλο σε μια περίοδο που στη Γαλλία εμφανίστηκε μια νέα γενιά κινηματογραφιστών, φανατικοί θαμώνες της ταινιοθήκης του Παρισιού. Πρόκειται για τους κινηματογραφιστές της Nouvelle Vague, του νέου κύματος, που στάθηκαν απέναντι από τα κυρίαρχα αφηγηματικά μοντέλα του αμερικανικού κυρίως σινεμά. Οι Πικάσο, Άιζενστάιν και Μπρέχτ είχαν ήδη διαμορφώσει μια νέα φιλοσοφική προσέγγιση για τον κοινωνικό χαρακτήρα, το ρόλο, τη γλώσσα και την αισθητική της τέχνης στη σύγχρονη εποχή, σαφώς επηρεασμένη από τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης και τη μελέτη του επιστημονικού σοσιαλισμού. Με αυτές τις επιρροές, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος επιστρέφει στην Ελλάδα το 1964 και μέχρι το 1967 εργάζεται ως κριτικός κινηματογράφου στην εφημερίδα Δημοκρατική Αλλαγή. Με τον κινηματογράφο αρχίζει να ασχολείται το 1965. Το 1968 παρουσιάζει την πρώτη του μικρού μήκους ταινία εκπομπή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1970 η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αναπαράσταση κερδίζει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλες διακρίσεις στο εξωτερικό και σηματοδοτεί την αυγή του σύγχρονου ελληνικού σινεμά. Ακολουθεί η τριλογία της ιστορίας με πρώτη την ταινία Μέρες του 36, δεύτερη το Θίασο, γυρισμένες μέσα στη Χούντα και τρίτη τους Κυνηγούς. Αξίζει να αναφέρουμε για το Θίασο ότι οι ηθοποιοί δεν πήραν κάποιο σενάριο στα χέρια τους από τον Αγγελόπουλο για λόγους δικτατορίας. Τους διηγήθηκε την ιστορία της ταινίας ένα βράδυ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στα Γιάννενα. Το 80 γυρίζει τον Μεγαλέξανδρο και το 84 το Ταξίδι στα Κύθυρα, την πρώτη ταινία της δεύτερης τριλογίας του με τον τίτλο «Η Τριλογία της Σιωπής», με την εμβληματική ερμηνεία του Μάνου Κατράκη, ύστερα το Μελισσοκόμο και το τοπίο στην Ομίχλη. Στην τριλογία των Συνόρων θα βρούμε το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού, το Βλέμμα του Οδυσσέα και το Μια Αιωνιότητα και Μια Μέρα. Η τελευταία σειρά ταινιών, που ξεκίνησε με το Λιβάδι που δακρύζει και τη Σκόνη του Χρόνου, έμελε να μείνει ανολοκλήρωτη μετά το δυστύχημα που του κόστισε τη ζωή στη διάρκεια των γυρισμάτων για την άλλη θάλασσα. Επιδιώκουμε αυτό το αφιέρωμα να σταθεί η αφορμή ακόμη περισσότερος κόσμος να έρθει σε επαφή με το σινεμά του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ιδιαίτερα οι πιο διστακτικοί αλλά και οι πιο νέες ηλικίες εκτιμούμε ότι μέσα από τη συζήτηση θα αποκτήσουν μια πιο σφαιρική εικόνα του έργου του, το οποίο σίγουρα δεν αποτελεί ένα εύπεπτο κινηματογραφικό προϊόν, αλλά αντίθετα τροφή για σκέψη και προβληματισμό, αναδεικνύοντας μοναδικά τη σχέση γύρω από το περιεχόμενο και τη μορφή. Οι ιδιαίτερες αισθητικές καλλιτεχνικές επιλογές του, η σχολαστικότητα στην παραγωγή του τελικού φιλμ, η επιλογή των πρωταγωνιστών που άλλοτε ήταν ερασιτέχνες και άλλοτε διεθνώς αναγνωρισμένοι ηθοποιοί και φυσικά η ίδια η θεματολογία του, η πηγή της έμπνευσής του, χαρακτηρίζουν και ξεχωρίζουν μοναδικά τον Αγγελόπουλο. Τον βρίσκουμε να δημιουργεί σε μια εποχή που έχει ξεκινήσει η αστική επίθεση στην ιστορική μνήμη και τα αστικά επιτελεία διατυμπανίζουν το τέλος της ιστορίας, που ο εμπορικός ελληνικός κινηματογράφος γυρίζει ταινίες που προβάλλουν την ανάπτυξη και τη νέα ζωή στα δυτικά πρότυπα. Ο Αγγελόπουλος εμπνέεται από την ιστορία του 20ου αιώνα, από την πάλη του λαού μας. Αναζητά διαρκώς απαντήσεις μέσα στον χρόνο και την ιστορία, στρέφει το φακό του στην Ελλάδα των αντιθέσεων, της αντίστασης και της ήττας, των βουνών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και της εξορίας, του διωγμού, της προσφυγιάς και της αναζήτησης, της ενσωμάτωσης και της σύγκρουσης. Καταπιάνεται με την επίδραση του εμφυλίου στον ελληνικό λαό, της ανατροπής της Σοβιετικής Ένωσης, τις πολεμικές σειράξεις στα Βαλκάνια που ακολούθησαν και εμπνέεται από αυτά.
Το έργο του ενεργοποιεί το θεατή, τον κινητοποιεί στην ιστορική αναζήτηση, τον προβληματίζει και τον καλεί να σταθεί με τη μεριά του ονείρου, για να επαναλάβουμε και τα δικά του λόγια. Δεν είμαι πεσημιστής, δεν μου αρέσει η λέξη απογοήτευση. Η ιστορία προχωρά υπόγεια. Πιστεύω και το θέλω για τα παιδιά μου ότι κάτω βαθιά υπάρχει κάτι που θα βγει, θα φανεί. Αν στη μια μεριά της ζυγαριάς της ιστορίας είναι η απογοήτευση, εγώ θέλω να ρίχνω το βάρος στην άλλη μεριά, στη μεριά του ονείρου. Σημαντική η απόψινή εκδήλωση. Για την έκδοση της σύγχρονης εποχής του βιβλίου του Λευτέρη Χαρονίδη για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, ένα βιβλίο το οποίο ελπίζει να συμβάλλει ως άνοιγμα μιας συζήτησης που πρέπει να συνεχιστεί για να φωτιστούν πλευρές της προσωπικότητας και του έργου του σπουδαίου σκηνοθέτη και φυσικά στο να μην επιτρέψει να περιπέσει στη λησμονιά, στη λύθη, η δημιουργία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Η έκδοση αυτή εντάσσεται στην συνολικότερη μελετητική δραστηριότητα του κόμματος σε ζητήματα που αφορούν στην τέχνη και στον πολιτισμό, όχι ως εντός εισαγωγικών ουδέτερων ή ανεξάρτητων στοιχείων της ανάπτυξης των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής, αλλά και την προβολή της γνήσιας πρωτοπόρας και προοδευτικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας ως κοινωνικά αναγκαίας και τον ιδεολογικό εξοπλισμό, την ολόπλευρη ανάπτυξη της κοσμοθεωρίας που μπορεί να καθοδηγήσει τη δράση με στόχο την κοινωνική απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Θα μου επιτρέψετε εδώ μία μικρή παρέκβαση, γιατί η έκδοση αυτή συμπίπτει με τα 50 χρόνια από τη δημιουργία του εκδοτικού της σύγχρονης εποχής. Η συνολικότερη μελετητική δραστηριότητα στην οποία αναφέρθηκα λίγο πριν αποτελεί και την εξαρχής ταυτότητα της σύγχρονης εποχής στην 50χρονη πορεία της. Δεν γεννήθηκε συγκυριακά με αφορμή αυτή ή εκείνη την ημερολογιακή επέτειο, όσο και αν συμβολικά λειτουργούν αυτά και έχουν τη σημασία τους. Αλλά αποτελεί για τη σύγχρονη εποχή μια συνολικότερη συλλογική προσπάθεια κατάκτησης της μεθόδου ερμηνείας της πραγματικότητας με στόχο την αλλαγή της. Το εκδοτικό της σύγχρονης εποχής ιδρύθηκε το 1972 με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε ολόκληρη την ιστορική διαδρομή της έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη σε όγκο σχεδόν 2.000 τίτλοι και ιδιαίτερα σημαντική παραγωγή εκδόσεων. Παίρνοντας τη σκητάλη, συνέχισε την πλούσια εκδοτική δραστηριότητα που διατρέχει ολόκληρη την ιστορική διαδρομή του ΚΚΕ, που ήταν αδιάκοπη σε όλες τις συνθήκες νομιμότητας, παρανομίας, υποχώρησης και ανόδου της ταξικής πάλης, ακόμα έφτασε μέχρι και την ένοπλη αναμέτρηση. Όλα αυτά τα χρόνια, η σύγχρονη εποχή, υπηρέτησε και υπηρετεί την ανάγκη να εκδοθούν και να διαδοθούν πλατιά τα έργα των Μάρξ, Έγγελς, Λένιν, ώστε να γίνει κτήμα της εργατικής τάξης, των πλατιών λαϊκών στρωμάτων, η κοσμοθεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού. Πρωτοστάτησε και πρωτοστατεί στην μετάφραση μεγάλου όγκου των έργων τους, εμπλουτίζει την παραγωγή της και με εκδόσεις με ιδεολογικό, πολιτικό, ιστορικό, λογοτεχνικό περιεχόμενο και παιδικό ποιοτικό βιβλίο. Σήμερα, με σύνθημα «Η γνώση είναι δύναμη, το κόμμα, η σύγχρονη εποχή», συνεχίζουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να συμβάλλουμε στη δημιουργία και στην ενίσχυση ενός μορφωτικού ρεύματος που επιδρά και σε έναν ευρύτερο κύκλο ανθρώπων από την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με ό,τι προοδευτικό και ριζοσπαστικό γέννησε η ανθρώπινη σκέψη. Αντίπαλός μας δεν είναι μόνο η επιχείρηση απαξίωσης του διαβάσματος και της αναζήτησης της γνώσης μέσω της αντίληψης που καλλιεργεί η αστική τάξη και το αστικό εκπαιδευτικό σύστημα και επιβάλλει ο ίδιος ο τρόπος και οι όροι ζωής και δουλειάς των εργαζόμενων σήμερα. Αντίπαλός μας είναι ο ανορθολογισμός και η αντιδιαλεκτική μεταφυσική θεώρηση, ακόμα και στην περίπτωση που προβάλλεται, υποκριτικά βέβαια, η ανάγκη του διαβάσματος. Στην αντίληψή μας είναι μια τέχνη που έχει για στόχο της όχι μόνο να αποκαλύπτει την αλήθεια για τη σημερινή ζωή, αλλά και να οργανώνει τις διαθέσεις για την επαναστατική αλλαγή της. Ειδικά στις μέρες μας που εκτός από νέα βάσανα μπορούν να κυοφορήσουν και νέες συνειδήσεις, αυτός είναι ένας σπουδαίος λόγος
για να μπει κάτω από τις σημαίες αυτής της πάλης κάθε καλλιτέχνης και δημιουργός που αφουγκράζεται το βηματισμό της ιστορίας. Μιλώντας για το βιβλίο του Λευτέρη Χαρονίτη για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν αποτελεί ένα βιβλίο αναμνήσεων. Αντίθετα, παροτρύνει να ξαναδούμε και ακόμα πιο σημαντικό να ανακαλύψουμε, ιδιαίτερα οι νέοι, βλέποντας τις ταινίες, τον κινηματογράφο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το βιβλίο μπορεί να συμβάλλει στο άνοιγμα μιας αναγκαίας συζήτησης που αφορά στην ίδια την κινηματογραφική δημιουργία του Θόδωρου Αγγελόπουλου και ταινία την ταινία και βεβαίως και πάνω απ' όλα ως σύνολο έργου σε άρρηκτη σύνθεση με το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον και κλίμα μέσα στο οποίο γυρίστηκαν οι ταινίες. Φυσικά μια τέτοια συζήτηση εμπεριέχει δυσκολίες και απαιτεί πολύπλευρη επιστημονική προσέγγιση και έρευνα πάνω στο πολυσήμαντο και ογκώδες έργο του σπουδαίου δημιουργού. Το βιβλίο του Λευτέρη Χαρονίτη σε καμία περίπτωση δεν έχει την πρόθεση να αποτελέσει μια τελική αποτίμηση του έργου του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Όμως, η βιωματική αφήγηση των γεγονότων, η περιγραφή του ίδιου του Αγγελόπουλου από τον Λευτέρη Χαρονίτη, και αυτό έχει σημασία γιατί είναι προσέγγιση σκηνοθέτη προς σκηνοθέτη, έχει ξεχωριστή αξία, διότι βοηθά να φωτιστούν πλευρές της προσωπικότητας και του έργου του Αγγελόπουλου με φόντο και τα ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα και τις ιδιαίτερες εξελίξεις που αφορούσαν στον χώρο του κινηματογράφου και της κινηματογραφικής δημιουργίας. Είπαμε ότι το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου δεν πρέπει να περιπέσει στη λησμονιά. Αυτό το «δεν πρέπει» αφορά άραγε μόνο ορισμένες ωραίες ταινίες, οι οποίες βεβαίως είναι ωραίες. Αριστουργηματικές θα έλεγα. Αλλά πρόκειται μόνο γι' αυτό? Κατά τη γνώμη μας όχι. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο, πολύ ουσιαστικότερο και πολύ σημαντικότερο. Οι ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ο κινηματογράφος του Θόδωρου Αγγελόπουλου, είναι ίσως ένα από τα πιστικότερα κινηματογραφικά ισοδύναμα μιας ορισμένης ματιάς απέναντι σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα και μια στάση ζωής που επέμενε να περπατά με τα χοντρά παπούτσια της ιστορικής μνήμης και της ιστορικής προοπτικής σε καλοστρωμένα σαλόνια, ξύνοντας με ένα χαλίκι στη σόλα της ιστορίας τα καλογιαλισμένα παρκέ της χυδαίας ευοχίας κάθε εποχής. Το μάτι του κινηματογραφικού φακού του Θόδωρου Αγγελόπουλου κατέτρωγε διαβρωτικά την τεφρότητα των μουράγιων των λιμανιών, τον γκρίζο υλικό των βουνών, την όχρα των τείχων των παλιών σπιτιών, τις μαυρισμένες αποβάθρες των σιδηροδρομικών σταθμών, τις γυαλιστερές πλάκες των αιθουσών αναμονής των αεροδρομίων. Οι σιωπές των πλάνων του ήταν χτισμένες πάνω σε εκατομμύρια ελάχιστους ήχους. Οι μουσικές των ίδιων πλάνων άναβαν τις σπίθες της μνήμης στις παρυφές της πυκνής κοινωνικής σιωπής που χίλιες φορές επί έναν αιώνα προσπάθησαν να τη φτιάξουν με τα σαθρά υλικά μιας θορυβόδους ανεμελιάς. Δεν τα κατάφεραν και δεν θα το καταφέρουν. Στα μονοπάτια όλης της δικής του Ελλάδας, τα φύλλα του ημερολογίου δεν ήταν παρά χρυσοκόκκινες κοιλίδες στο διάβα των καιρών. Το ημερολόγιο των ταινιών του ήταν φτιαγμένο από τον τραγικό χρόνο που σμιλεύουν οι πράξεις των ανθρώπων. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος δημιούργησε σε μια εποχή που είχε σημάνει γενική επίθεση από τα αστικά επιτελεία, όχι μόνο στην ιστορική μνήμη, αλλά και στην ίδια την ιστορία, στο αν έχει νόημα. Γενική επίθεση λέγοντας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις με ασυμφιλίωτες αντιθέσεις. Γενική επίθεση που φτάνει ως το ότι δεν υπάρχει ούτε κοινωνία παρά μόνο άτομα. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος διέσωσε με τα μέσα της τέχνης του και με όλες τις αντιφάσεις του και την ιστορική μνήμη και το νόημα και την προοπτική της ιστορίας, αλλά διέσωσε και προσωπικότητες. Οι πρωταγωνιστές των έργων του
δεν είναι άτομα με εντός εισαγωγικών συμπεριφορές που τους καθορίζουν και τους καθιστούν και πάλι εντός εισαγωγικών διαφορετικούς. Είναι προσωπικότητες που σημαίνει ότι συμμετέχουν περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά στο ιστορικό γίγνεσθε της εποχής τους. Συμμετέχουν στην ταξική πάλη, έχουν συνείδηση κοινωνικού συνόλου και πάντως δεν είναι άτομα κλεισμένα στον εαυτό τους. Γιατί ο άνθρωπος είναι το σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων στη διαλεκτική του αλληλεπίδραση. Φυσικά, αυτή η συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθε, στην πάλη, ούτε ευθύγραμμη είναι, ούτε απαλλαγμένη από αντιφάσεις. Εμπεριέχει και μεγαλείο, και τραγωδία, και νίκες, και ήττες, και επιβραβεύσεις, και επιβεβαιώσεις, και διαψεύσεις, και δράση. Με λίγα λόγια, ζωή και προπάντων ελπίδα. Δεν εμπεριέχει εντός εισαγωγικών τραύματα, ούτε απελπισία. Και αυτό ειδικά στην εποχή μας είναι σπουδαίο. Να γιατί το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου δεν πρέπει να περιπέσει στη λησμονιά και να γιατί η υπεράσπισή του δεν περιορίζεται στενά στο αν είναι ωραίο. Ο Αγγελόπουλος κατάφερε το έργο του να μην είναι μόνο αντικείμενο του δικού του βλέμματος, αλλά ταυτόχρονα να μας κοιτάζει και αυτό, οδηγώντας στη δική μας κοινωνική, συλλογική και προσωπική κοινωνική κριτική αποτίμηση. Το έργο είναι ζωντανό. Η ιστορική μνήμη δεν είναι μόνο ανάμνηση, αλλά είναι και προβολή στο μέλλον. Γιατί οι αιτίες των κορυφαίων στιγμών της ταξικής πάλης του 20ου αιώνα, η έφοδος για την κοινωνική απελευθέρωση από την καπιταλιστική εκμετάλλευση, η βαρβαρότητα του σάπιου συστήματος που θυσιάζει την ίδια τη ζωή και τα δικαιώματα των πολλών για τα κέρδη των λίγων, εξακολουθούν να υπάρχουν. Γιατί ο Αγγελόπουλος μιλά μέσα από τις ταινίες του και δεν μας αφήνει, ενίοτε έμεσα, αλλά διαρκώς, δεν μας αφήνει καθόλου να λησμονήσουμε ότι και τότε και τώρα υπήρχε και υπάρχει οργανωμένο ταξικό εργατικό κίνημα στην Ελλάδα και όχι άναρθρες κραυγές απελπισμένων. Κίνημα που παλεύει, διεκδικεί, ανοίγει δρόμους. Γιατί υπήρχε κίνημα στην Ελλάδα και κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης. Υπήρχε και υπάρχει το ΚΚΕ. Αν δεν υπήρχε αυτή η ιστορική δράση, δεν θα μπορούσαν να γυριστούν οι ταινίες. Κατανοείτε με ποια έννοια το λέω. Γιατί ο Αγγελόπουλος μιλά μέσα από τις ταινίες του και όταν εστιάζει, για παράδειγμα, στο παράνομο ζευγάρι της Αναπαράστασης, σε ένα χωριό της Ηπείρου και καταφέρνει να μας δείξει την τεράστια κοινωνική καθυστέρηση σε όλες τις πλευρές της, σε σχέση με το σύγχρονο και αναγκαίο για τη ζωή του λαού, ολόπλευρα για την προσωπικότητα των λαϊκών ανθρώπων, την ίδια τη διαφορά από περιοχή σε περιοχή μιας μικρής χώρας, από γειτονιά σε γειτονιά μιας πόλης, καθυστέρηση που μόνο σε μια άλλη κοινωνία μπορεί και να καλυφθεί και να λυθεί οριστικά. Η άρρηκτη σύνδεση των ηρών του Αγγελόπουλου με τις κοινωνικές εξελίξεις είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο το έργο δεν πρέπει να περιέλθει στη λύθη, επειδή αυτή η αντίληψη επηρεάζει το ίδιο το περιεχόμενο της δημιουργίας. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από την ιδεολογική και πολιτική διαπάλη γύρω από το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που αντικειμενικά συμβαίνει με όλους τους μεγάλους δημιουργούς, ο ίδιος με συνέπεια υπηρέτησε την αντίληψη ότι κινηματογράφος δεν είναι μια τέχνη για τον εαυτό της. Ούτε ένα οπτικοακουστικό προϊόν, ένα εμπόρευμα για ψυχαγωγία του popcorn, για την συνείδηση και εντός εισαγωγικών φυγή. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο φωτίζεται η ιστορία και δεν παραδίδεται στη λύθη. Αλλά αυτό προϋποθέτει ενεργή στάση, δράση. Θα σταθώ σε ένα σημείο από την αρχή του βιβλίου του Λευτέρη Χαρονίτη, το οποίο είναι χαρακτηριστικό, καθώς γράφει για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Του άρεσε η ταχύτητα εκείνου που ένα από τα χαρακτηριστικά των ταινιών του είναι η αργή κίνηση της κινηματογραφικής μηχανής. Όντως, με μια πρώτη ματιά, είναι έτσι. Τίθεται το ερώτημα, είναι όντως έτσι? Ας δώσουμε το λόγο στον Θόδωρο Αγγελόπουλο από μία συνέντευξή του. «Πολλές φορές», είπε,
μια διαστολή του χρόνου δεν είναι στην πραγματικότητα διαστολή. Εγώ χρησιμοποιώ τον χρόνο ως ένα προς ένα. Ταυτίζεται δηλαδή ο πραγματικός χρόνος με τον κινηματογραφικό. Ο πραγματικός χρόνος είναι το ίδιο με τον φιλμικό χρόνο, ένα προς ένα. Με αυτή την έννοια εντάσσονται μέσα και οι σιωπές και οι μουσικές παύσεις. Αλλά στα μάτια του θεατή μοιάζει με διαστολή του χρόνου σαν εγώ να τεντώνω το χρόνο, να τον διαστέλω, γι' αυτό και γίνεται ανυπόφορος. Πολλές φορές αυτή τη διαστολή την αισθάνεται ο άλλος ως βάρος, ως κενό χρόνου που τον φοβίζει. Δεν μπορεί να την εισπράξει. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα προς ένα, όσος χρόνος χρειάζεται για να κάνει κανείς μια κίνηση στην πραγματικότητα, άλλος τόσος και στο σινεμά. Όμως οι άνθρωποι είναι παθητικοί θεατές. Μιλάμε για τους παθητικούς θεατές, γιατί ο ενεργητικός θεατής δεν έχει πρόβλημα. Ο παθητικός θεατής όμως έχει πρόβλημα, γιατί αυτό το χρόνο τον βλέπει ως νεκρό. Τον κουράζει. Θέλει κάτι που να του κλέψει το χρόνο, να τον τραβήξει από το κλείσιμο στον εαυτό του και να βγει έξω. Και αυτό το μάζεμα του χρόνου που γίνεται, ο γοργός ρυθμός, τον βγάζει έξω και αυτό θέλει. Γιατί στην πραγματικότητα θέλει θέαμα. Δεν θέλει σινεμά, δεν θέλει κινηματογράφο, θέλει ταινία. Άλλο ο κινηματογράφος και άλλο η ταινία. Υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο. Με το βιβλίο του Λευτέρη Χαρονίτη και με τα στοιχεία που παραθέτει και είναι πάρα πολλά, γίνεται αντιληπτό με πολύ γλαφυρό τρόπο και πολύ ζωντανό τρόπο ότι η διαδικασία της κινηματογραφικής παραγωγής είναι δουλειά. Δουλειά σκληρή που απαιτεί σκέψη, αντοχή, υπομονή, επιμονή και φαντασία. Επιστράτευση δηλαδή όλων των δημιουργικών ικανοτήτων του ανθρώπου. Με την παράθεση των σεναρίων των ταινιών, την ένταξή τους στους κύκλους ταινιών, ο Λευτέρης Χαρονίδης αναδεικνύει ότι το έργο του Αγγελόπουλου με τις αντιφάσεις του, τις συνέχειες και τις ασυνέχειές του, τα ερωτηματικά και τις καταφάσεις του, τις αστοχίες του και τις μεγάλες στιγμές του, είναι διεισδυτικό, μεγάλο, ριζοσπαστικό στα εκφραστικά μέσα, άρτιο στη σχέση μορφής περιεχομένου και ταυτόχρονα ένα έργο που επέφερε θεμελιακή ανανέωση στη θεματολογία και στην αφηγηματική γλώσσα του κινηματογράφου. Σε μια περίοδο όπου οι δυνατότητες ανανέωσης των εκφραστικών μέσων έδειχναν να έχουν εξαντληθεί. Με αυτές τις σκέψεις, θεωρούμε ότι το βιβλίο του Λευτέρη Χαρονίτη για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο θα έχει πετύχει το στόχο του και τη θέληση του συγγραφέα του, με τη στήριξή του, τη διάδοσή του, τη θέση του στο επίκεντρο του ανοίγματος μιας συζήτησης με φίλους, συντρόφους, ανθρώπους που διψούν να μάθουν. Θα έχει πετύχει αν γίνει κίνητρο να γνωρίσουμε καλύτερα, να ξαναδούμε τις ταινίες, το έργο, να γνωρίσουν οι νεότεροι το έργο, κίνητρο να ψάξουμε περισσότερο στους δύσκολους καιρούς μας. Είναι αναγκαίο και ελπιδοφόρο. Θα έκλεινα με τα λόγια του Θόδωρου Αγγελόπουλου που παρέθεσε η συντρόφισσα στην αρχή της ομιλίας, στην αρχή της εκδήλωσης. Θα τελειώσω με την ακροτελεύτια φράση της παραγράφου, όπως το είπε ο Αγγελόπουλος. Αν στη μια μεριά της ζυγαριάς της ιστορίας είναι η απογοήτευση, εγώ θέλω να ρίχνω το βάρος στην άλλη μεριά, τη μεριά του ονείρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είσαστε απόψε εδώ. Σας ευχαριστώ από βάθος καρδίας. Να είστε καλά. Θέλω όμως με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και τους συνοδοιπόρους μου στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, συνοδοιπόρους για 1,5 περίπου χρόνου, όπου για μένα υπήρχαν αυτοί οι συνοδοιπόροι, είναι οι συνεργάτες του Θόδωρου Αγγελόπουλου, οι στενοί συνεργάτες και φίλοι του Θόδωρου Αγγελόπουλου, οι οποίοι μου επιβεβαίωναν τα γραφτά μου ή μου έφερναν τις αντιρρήσεις τους. Δεν είναι απόψε εδώ, αλλά πάντα τους ευχαριστώ δημόσια, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχα πιο έτσι ολοκληρωμένη την προσωπική μου εκδοχή για τον Θόδωρο.
Και δεν θα ήθελα να είναι απολύτως προσωπική, θα ήθελα να είναι έτσι λίγο πιο αντικειμενική. Γι' αυτό και καμιά δεκαριά φίλοι και συνεργάτες έγιναν συνοδοιπόροι μου στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Και θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους εκείνους οι οποίοι πρόσφεραν το φωτογραφικό υλικό με πολύ γενναιοδορία τα έδωσαν και κυρίως ας πούμε τον παρόντα εδώ απόψε τον Δημήτρη τον Σοφικίτη που είναι ο βασικός συνεργάτης, ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Θόδωρου Αγγελόπουλου και ένας ο βασικός φωτογράφος από μια εποχή και μετά που μαζί με τον Θόδωρο έκαναν χιλιάδες χιλιόμετρα ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ έτσι από το βάθος της καρδιάς μου. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Τομιλιώνη που αφιέρωσε τουλάχιστον 2 μήνες και παραπάνω μέσα από το τηλέφωνο εγώ από τον Ψιλορίτη και αυτό στην Αθήνα ας πούμε, σε ένα γραφείο και να καθόμαστε ας πούμε, να ψηρίζουμε το κείμενο και να δούμε ας πούμε, ξέρω εγώ, τι μπορούμε να διορθώσουμε τόσο ώστε να είναι κάπως καλύτερο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ βέβαια πάρα πολύ και τους συνεργάτες της σύγχρονης εποχής με τους οποίους είχα μια εξαιρετική συνεργασία στη διάρκεια του στισίματος του βιβλίου και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η εμφάνιση αισθητική του βιβλίου. Αυτό το οφείλω και τους ευχαριστώ πολύ στους συνεργάτες σύγχρονη εποχή και βέβαια ευχαριστώ τη σύγχρονη εποχή γιατί μόλις πήρε στα χέρια το βιβλίο είπε ναι εμείς θα το βγάλουμε αυτό το βιβλίο. Τους ευχαριστώ θερμά και το υποστήριξαν και το υποστηρίζουν. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε τελευταία εδώ την ΚΝΕ που μας οργάνωσε απόψε αυτή τη βραδιά και μας δέχθηκε σε αυτό το φιλόξενο χώρο του πολιτιστικού στεκιού της εδώ στη Βικτόρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω πολλά. Αν θέλετε θα ρωτήσετε ό,τι θέλετε να σας πω. Άλλωστε τα περισσότερα τα λέω στο βιβλίο, ό,τι είχα να πω. Ωστόσο θέλω να επισημάνω ορισμένα πράγματα. Δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά να θεωρήσω το Θόδωρο Αγγελόπουλο ως μια τυπική περίπτωση Έλληνα κινηματογραφικού δημιουργού. Ο Αγγελόπουλος δεν ήταν ένας τυπικός Έλληνας κινηματογραφικός δημιουργός. Ήταν μια ξεχωριστή, μια άτυπη περίπτωση θα έλεγα. Με την έννοια ότι δεν μοιάζει ούτε στη θεματολογία, ούτε στην αισθητική, ούτε στον τρόπο παραγωγής, έτσι, ούτε στο μέγεθος της παραγωγής κλπ. Επομένως, ας πούμε, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση στον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου. Γέννημα του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι. Αλλά θα έλεγα όχι συνεχιστής αυτής της παράδοσης. Είναι συνεχιστής μιας άλλης παράδοσης, ας πούμε, πιο ευρωπαϊκής, αλλά ταυτόχρονα, ας πούμε, με πολύ ελληνικό περιεχόμενο, απόλυτα ελληνικό περιεχόμενο. Και να εξηγούμε γι' αυτό. Εάν ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, από την πρώτη του κιόλας ταινία, την Αναπαράσταση, έτσι, δεν δημιουργούσε έναν έντονο διάλογο στους κινηματογραφικούς κύκλους της Γαλλίας, του Παρισιού κυρίως, ας πούμε, έτσι, όπου είχαν την δυνατότητα αυτή να αντιληφθούν τι ακριβώς έκανε ο Αγγελόπουλος, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει πιθανώς αυτό την προβληματική που είχε. Η προβληματική του Αγγελόπουλου είναι εμφανής από την πρώτη γιολαστιανία του, τη μικρού μήκους, και αρχίζει σιγά σιγά να οικοδομείται, έτσι, και θεματολογικά και αισθητικά. Θεματολογικά τον απασχολεί η περίοδος που ο ίδιος έζησε, της ελληνικής ιστορίας που ο ίδιος έζησε, δηλαδή η περίοδος από το 1935 μέχρι το 2000 τόσο, έτσι, θεματολογικά και αισθητικά είναι αυτό το γνωστό, η γνωστή φόρμα του Αγγελόπουλου για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά, ας πούμε, τι σημαίνει και γιατί και πώς. Έτσι. Αυτό λοιπόν, αυτή η δυνατότητα, ας πούμε, να μπορέσει ένα όραμα που είχε από τα χρόνια της μαθητείας του στο Ανώτατο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο του Παρισιού, την ΙΝΤΕΚ. Από τότε είχε αρχίσει να διαμορφώνει μια άποψη. Γιατί, θα το πούμε το γιατί. Να πούμε όμως ότι από εκείνα τα χρόνια ξεκίνησε λοιπόν η προβληματική του πάνω στη φόρμα, πάνω στον τρόπο με τον οποίο θα μιλούσε κινηματογραφικά και αν δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει με έναν απόλυτο τρόπο αυτό το όραμά του, το κινηματογραφικό πια, έτσι, δεν θα μπορούσε να τις κάνει αυτές τις ταινίες. Αν δηλαδή περιοριζόταν στις οικονομικές δυνατότητες που παρήχε η ελληνική πολιτεία, ελληνική, δεν θα μπορούσε να τις κάνει ποτέ αυτές τις ταινίες. Επομένως,
και με αυτή την έννοια είναι μια άτυπη. Γι' αυτό μίλησα για την παραγωγή στην αρχή. Είναι μια άτυπη περίπτωση. Έτσι, είναι ο μόνος Έλληνας σκηνοθέτης ο οποίος κατάφερε να κάνει το όραμά του κινηματογράφο, έτσι, φέρνοντας χρήματα, στηριζόμενος σε χρηματοδότες, σε Ευρωπαίους χρηματοδότες. Είπα προηγουμένως ότι από τη σχολή κιόλας. Το αναφέρω στο βιβλίο αυτό. Στο Ινστιτούτο Κινηματογραφικών Σπουδών στο Παρίσι εκδιώχτηκε. Τον διώξανε. Δηλαδή η πρώτη επαφή με το Παρίσι είναι οι σπουδές γαλλικής λογοτεχνίας, με την οποία έχει μια ιδιαίτερη αγάπη ο Αγγελόπουλος, με τη γαλλική λογοτεχνία, ήταν στη Σορβόνη. Και το επόμενο βήμα ήταν η ΙΝΤΕΚ, ήταν το Ινστιτούτο Κινηματογραφίας του Παρισιού. Εκεί λοιπόν ένας σκηνοθέτης, ο οποίος έκανε το μάθημα του σεναρίου και του ντεκουπάζ. Ντεκουπάζ είναι δηλαδή πώς μια σκηνή τη χωρίζουμε σε πλάνα και πώς την παρουσιάζουμε. Λοιπόν, τους έβαλε μια σκηνή από μια κλασική ταινία να ξανακάνουν αυτή την ντεκουπάζ πάνω στη σκηνή τη συγκεκριμένη. Δικό τους ντεκουπάζ, αλλά αφηγηματικά, με πολλά πλάνα. Όλοι παρουσιάσαν τις εργασίες του. Ο Αγγελόπουλος λοιπόν είπε: εγώ στείνω την κάμερα εδώ και κάνω ένα πλάνο, ένα πανοραμικό κυκλικό γύρω-γύρω. Έτσι αφηγούμε με ένα πλάνο αφηγούμε εγώ. Και όχι με 10, ούτε με 12, ούτε με 15. Ο δάσκαλος θεώρησε προσβλητικό αυτό που είπε ο Αγγελόπουλος και μάλιστα όπως ο ίδιος εξομολογείται, του είπε ότι κύριε Αγγελόπουλο να πάτε στην Ελλάδα να πουλήσετε ιδιοφία. Και στο τέλος του χρόνου τον έδιωξαν από τη σχολή. Εισηγήθηκε την εκδίωξή του από την ΙΝΤΕΚ και παρότι όλοι οι συμφοιτητές του υπέγραψαν μία έντονη επιστολή προς τη διεύθυνση να μην τον διώξουν τον Αγγελόπουλο, την οποία συνυπέγραψαν και δύο κομμουνιστές δάσκαλοι, ο Ανρί Αζέλ, ένας αισθητικός του κινηματογράφου, τους έκανε αισθητική, και ο Ζορζ Σαντούλ, ο ιστορικός του, κλασικός ιστορικός του κινηματογράφου, η διεύθυνση σχολή τον απέβαλε. Θέλω να πω ότι η διαμόρφωση, η ιδέα για έναν άλλον τρόπο αφήγησης άρχισε να διαμορφώνεται ήδη στο Παρίσι. Και πρέπει να πούμε ότι το Παρίσι εκείνα τα χρόνια ήταν πράγματι ένα κέντρο πολιτισμού. Εκεί συγκεντρώνονταν όλες οι καινοτομίες, όλες οι καινοτόμες, πρωτοπόρες ιδέες, οι καλλιτεχνικές ιδέες. Εκεί γινόταν οι διάλογοι, εκεί συζητιόντουσαν, εκεί υποστηρίζονταν ή απορρίπτονταν κλπ. Ήταν δηλαδή ένα εργαστήρι για έναν άνθρωπο ο οποίος ερχόταν από την περιφέρεια όπως ήταν ο Αγγελόπουλος. Και όχι, δεν ήταν ο Αγγελόπουλος μόνο, ήταν αρκετοί Έλληνες τότε στο Παρίσι που σπούδαζαν κινηματογράφο. Ωστόσο ο Αγγελόπουλος τα αφομοίωσε όλα αυτά τα πράγματα και διαμόρφωσε. Ξέρετε, στο Παρίσι υπήρχε μια ταινιοθήκη, υπήρχε ένας φωτισμένος άνθρωπος του κινηματογράφου, Ανρί Λαγκλουά, ο οποίος μετά τον πόλεμο άρχισε να διασώζει τον παγκόσμιο κινηματογράφο, άρχισε να συλλέγει δηλαδή κόπιες από όλο τον κόσμο, από ταινίες από όλο τον κόσμο και να κάνει μια εξαιρετική ταινιοθήκη. Άλλωστε είναι και ο θεμελιωτής του θεσμού των ταινιοθηκών ανά τον κόσμο. Και μέσα εκεί όλοι οι φοιτητές του κινηματογράφου πέρασαν τη μεγάλη σπουδή μαθαίνοντας για τον παγκόσμιο κινηματογράφο μέσα από χιλιάδες ταινίες. Εκεί λοιπόν, εκεί διαμορφώθηκε ο Αγγελόπουλος, μέσα εκεί κινηματογραφικά, ιδεολογικά και πολιτικά. Αρχίζει από εκεί να παίρνει χαμπάρι τι συμβαίνει, διότι μέχρι τότε ο Αγγελόπουλος ήταν προερχόμενος από μια μικροαστική οικογένεια εδώ των Αχαρνών. Θα έλεγα ότι είχε μια συντηρητική ιδεολογία, με την έννοια ότι ναι μεν από τα πρώτα εφηβικά του χρόνια αρχίζει να διαβάζει, να γράφει και να διαβάζει και να γράφει ποίηματα τα οποία δημοσιεύονται σε κάποια περιοδικά. Αργότερα όταν περνάει στη νομική σχολή του δίνει και η Βραδινή μια στήλη όπου γράφει επιφυλίδες, ας πούμε, τις ιδέες του, τις αγωνίες του και όλα αυτά τα πράγματα. Ωστόσο εκεί που έρχεται η ρήξη μέσα του, έτσι, που αρχίζει λίγο να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και γύρω από την τέχνη, αλλά και γύρω από την κίνηση στην κοινωνία, είναι η περίοδος του Παρισιού. Από εκεί αρχίζει. Και να σας πω, και όπως ο ίδιος εξομολογείται,
Και μετά που ήρθε στην Ελλάδα το 64, όπου ήρθε όχι για να μείνει, ήρθε για να φύγει, αλλά ένα γεγονός τον κράτησε, ας πούμε, εδώ και άρχισε να εργάζεται στη δημοκρατική αλλαγή μέχρι την περίοδο που ήρθε η 21η Απριλίου και όλα τα όνειρα είναι, πήγαν περίπατο, έκλεισε και η δημοκρατική αλλαγή. Τότε άρχισε να ασχολείται σοβαρά και με την ιστορία και με τη δικτατορία. Ο ίδιος λέει, ας πούμε, ότι πάντα με απασχολούσε το πώς γίνεται μια δικτατορία, γιατί γίνεται. Έτσι και προσπαθούσε. Αυτό είναι η μέρα του 36. Το είδαμε μετά στις μέρες του 36. Θέλω να πω, ας πούμε, ότι κλείνοντας αυτή την τοποθέτηση για την περίπτωση Θόδωρα Αγγελόπουλου μέσα στον ελληνικό κινηματογράφο, αν δεν δει κανείς τα πρώτα βήματά του, το πώς διαμορφώνεται κάποιος σιγά σιγά και πώς οικοδομεί έναν χαρακτήρα και μια σκέψη, και κυρίως σκέψη και να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς συμβαίνει γύρω του, νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα κατανοήσουμε και πάρα πολύ καλά, ας πούμε, το πώς και το γιατί εξελίχθηκε έτσι. Για το Θόδωρο ευτυχώς έχουμε πολλές προσωπικές μαρτυρίες του, σκόρπιες βέβαια, τις οποίες αν συλλέξει κανείς, ας πούμε, φτιάχνει πράγματι μια βιογραφία από τις δικές του τοποθετήσεις, αλλά γι' αυτό έμεινα λίγο στην περίοδο του Παρισιού, γιατί εκεί μοιείται πάνω στο Μπρέχτ. Το τι σημαίνει Μπρέχτ, το τι σημαίνει, ας πούμε, η νέα θεωρία του Μπρέχτ. Εκεί μοιείται πάνω, κοιτάξτε, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση το 17, χιλιάδες διανοούμενοι καλλιτέχνες κλπ. Επηρεάστηκαν από το γεγονός, ας πούμε, και από την έγκλη του γεγονότος ότι παρότι οι 23 χώρες επιτέθηκαν στη Σοβιετική Ένωση, ας πούμε, οι δυτικές χώρες, έτσι, για να καταπνίξουν αυτή την επανάσταση, έτσι, οι Σοβιετικοί κατάφεραν, ο λαός, ας πούμε, κατάφερε να εδραιώσει το σοσιαλισμό και να αρχίσει να δημιουργεί. Και όλα αυτά τα δημιουργήματα δημιούργησαν μια κίνηση, η κίνηση των μαζών δημιουργεί κίνηση στα μυαλά των ανθρώπων. Έτσι και άρχισαν όλοι να ασχολούνται με το φαινόμενο της Οκτωβριανής Επανάστασης και άρχισαν να ασχολούνται κυρίως με το φαινόμενο του επιστημονικού σοσιαλισμού. Τι έλεγε ο Μάρξ, τι έλεγε ο Έγγελς, τι λένε ετούτοι, τι λένε οι άλλοι. Και έτσι διαμορφώνεται ένα πολύ μεγάλο κίνημα, πανευρωπαϊκά, διεθνώς θα έλεγα, και το παρατηρούμε, όπου εκεί ξεχωρίζουν κάποιες κορυφές, οι οποίοι στον χώρο ιδιαίτερα της τέχνης και σε όλους τους τομείς, αλλά ιδιαίτερα στον χώρο της τέχνης, ξεχωρίζουν κάποιοι οι οποίοι χαράσουν και δρόμους και προτείνουν καινούργια πράγματα. Ένας από αυτούς είναι ο Μπρέχτ, ο κυρίαρχος όμως, πάνω στο ζήτημα, ας πούμε, αν θέλετε, των οπτικοακουστικών τεχνών. Είναι ο κυρίαρχος, ο οποίος διαμορφώνει μια καινούργια θεωρία. Θα μιλήσουμε μετά, αν θέλετε, για τη θεωρία αυτή που διαμορφώνει. Ο ίδιος ο Αγγελόπουλος λέει ήταν η περίοδος των προβληματισμών που μας έβαλε ο Μπρέχτ. Έτσι, ωστόσο, τον προβληματισμό του Μπρέχτ τον άκουσαν και τον έμαθαν και άλλοι πολλοί κινηματογραφιστές, αλλά αυτός και μόνο φαίνεται ότι του τέριαζε πάρα πολύ και στην ιδιοσυγκρασία του και στο χαρακτήρα του και στον τρόπο σκέψης που διαμόρφωνε σιγά σιγά, έτσι, και που ολοκλήρωνε και τη σκέψη του, γιατί φτιάχνοντας ταινίες ο Αγγελόπουλος αρχίζει να καταλαβαίνει και το ιδεολογικό του στίγμα το ίδιο. Δηλαδή, όταν κάνει την εκπομπή, βλέπουμε, ας πούμε, ότι η εκπομπή είναι μια ταινία ενός ανθρώπου που ξέρει τι θέλει και ξέρει πώς θα το πει κινηματογραφικά. Αυτό. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και πάμε στην αναπαράσταση μετά και βλέπουμε ότι εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο ξέρει τι θέλει και πώς θα το πει, αλλά το λέει με έναν τρόπο που έρχεται σε ρήξη με το κυρίαρχο αφηγηματικό μοντέλο που ξέραμε, το αμερικάνικο μοντέλο του κινηματογράφου. Και αυτό ήταν το κυρίαρχο στοιχείο το οποίο εκτίμησαν και οι Γάλλοι και οι Ευρωπαίοι θεωρητικοί στη συνέχεια. Και ξέρετε, το χτύπημα στην πλάτη, ο δημόσιος καλός λόγος, είναι αναγκαίος καμιά φορά, γιατί σε σπρώχνει, σε οθεί, αν το εκλάβεις ως τέτοιο μόνο, σε σπρώχνει, σε οθεί, ότι ναι, καλά πάω και προχωράει και φτάνει πια, ας πούμε, στην ακραία έκφραση στις μέρες του 36, όπου εκεί βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια κίνηση, ας πούμε, της κάμερας μπαλέτου, μια κίνηση μπαλέτου. Εκεί παίρνει θάρρος και αυτό το αναπτύσσει και το ολοκληρώνει πια, όχι μόνο μορφικά,
αλλά και θεματολογικά, γιατί πια έχει μπει στον προβληματισμό, τον ιστορικό προβληματισμό, εκεί ολοκληρώνει πια και θεματολογικά και αισθητικά την άποψή του αυτή. Οι μέρες του 36, δηλαδή, που είναι μια ταινία πάνω στη δικτατορία, μέσα σε μια δικτατορία, μην ξεχνάμε ότι η ταινία γίνεται το 72, μέσα στη δικτατορία, έτσι, και αναφέρεται στο πώς εγκαθιδρύεται μια δικτατορία, για ποιους λόγους. Και ξέρετε, η ιστορία, καμιά φορά λέμε, η σχέση των καλλιτεχνών με την κοινωνία και όχι με την ευρύτερη, με την, το μεγάλο κάδρο της ιστορίας, αλλά με την τρέχουσα. Και, και η αναπαράσταση είναι η αφορμή του σεναρίου, είναι ένα μικρό δημοσίευμα σε μια αθηναϊκή εφημερίδα ότι σε ένα χωριό της Εσπρωτείας μια γυναίκα σκότωσε τον άντρα της που έλειπε 10 χρόνια στη Γερμανία όταν επέστρεψε, διότι είχε έναν εραστή αυτό κλπ. Αυτό ήταν το έναυσμα για τον Αγγελόπουλο, όπου πια με αφορμή του άρεσε, και μάλιστα ο ίδιος λέει ότι μου άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι, που αναφέρει το δημοσίευμα, ότι τον άντρα το σκοτωμένο τον έθαψαν στην αυλή, στον κήπο του σπιτιού, και πάνω φύτεψαν κρεμμυδάκια. Και μου άρεσε αυτή η εικόνα με τα κρεμμυδάκια. Θέλω να πω, ας πούμε, ότι ένα μικρό δημοσίευμα από μια εφημερίδα γίνεται αφορμή, ας πούμε, για να δημιουργήσει μια ιστορία που έχει μέγεθος, πολύ μεγαλύτερο μέγεθος κινηματογραφικά. Το ίδιο και οι μέρες του 36. Οι μέρες του 36 είναι μια ιστορία από ένα δημοσίευμα του Γιάννη του Μαρή, τότε σε μια εφημερίδα που έγραφε στην απογευματινή, δεν θυμάμαι, στη βραδινή, όπου έγραφε και ήταν μια ιστορία ενός παγρακρατικού που είχε δολοφονήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, έναν. Και από εκείνο το πιάνεται και φτιάχνει την υπόθεση, το σενάριο των ημερών του 36. Λοιπόν, αυτά για το ως πρώτη έτσι επικοινωνία μαζί σας. Καλύτερα να ρωτάτε όμως κάτι αν θέλετε, γιατί θα αρχίσω εδώ να λέω διάφορα που δεν έχουν νόημα. Η ταινία του Αγγελόπουλου είναι μια ταινία, μια προβληματική εν πάση περιπτώσει. Αγγελόπουλος σιγά σιγά προσχωρεί στο διαλεκτικό υλισμό, διαβάζει, το δηλώνει και ο ίδιος, φαίνεται και ο ίδιος, διαβάζει ιστορία από την αρχή. Όταν μετά την αναπαράσταση άρχισε να τον προβληματίζει, ας πούμε, η περίοδος της δικτατορίας. Άρχισε να τον προβληματίζει, πρόσεξε, η αφετηρία της παρουσίας του, η γέννησή του το 35. Γιατί ο Αγγελόπουλος, αν δείτε τα θέματα των ταινιών του, περιλαμβάνονται μέσα στο χρονικό διάστημα 35 με 2000, πότε ήταν η τελευταία ταινία, το «Η σκόνη του χρόνου», το 2007-2008, μέχρι εκεί. Όλη αυτή η περίοδος, πρόσεχε, είναι η περίοδος που ζει ο Αγγελόπουλος. Άρα απαντά σε δικά του προσωπικά ερωτήματα. Αλλά απαντά, ας πούμε, αν θέλετε, με μια μέθοδο διαλεκτική. Έτσι, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα σας το πω, ας πούμε, με άλλους όρους τώρα, κάνω μια παρένθεση. Θα μιλήσουμε για το κοινωνικό φαινόμενο με αισθητικούς όρους. Σε αυτή την ταξική κοινωνία που ζούμε, το μεγάλο μέρος, έτσι, είναι αφομοιωμένο με έναν, από έναν έως τάδε βαθμούς. Έτσι. Είναι ενσωματωμένο. Είναι ταυτισμένο με το σύστημα αυτό που ζούμε. Η μεγάλη πλειοψηφία. Είναι ταυτισμένο. Με κριτικές, αποστάσεις, με αυτό, με εκείνο, με αυτό κλπ. Ένα μέρος μικρότερο όμως είναι τελείως αποκομμένο και, αν θέλετε, αποστασιοποιημένο. Για να βάλουμε και τον αισθητικό όρο, αποστασιοποιημένο από αυτό το ταξικό σύστημα. Και όχι μόνο είναι αποστασιοποιημένο, αλλά είναι και οργανωμένο και παλεύει να το αλλάξει αυτό το σύστημα. Αυτό είναι, αν θέλεις, ας πούμε, χοντρά, έτσι, η προσέγγιση της
ταξικής διάρθρωσης κοινωνίας με αισθητικούς όρους. Στην τέχνη τώρα, αν πάμε τώρα στην τέχνη, θα δούμε ότι μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση κυρίως, και έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί αυτός που θεμελιώνει τη βασική θεωρία πάνω στο οπτικοακουστικό που είναι ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, αρχίζει να διαμορφώνεται σοβαρά πολιτικά από το 27 και μετά, όταν αρχίζει να διαβάζει Μάρξ. Έτσι. Το να περάσεις στη μεριά της αποστασιοποίησης και να θέλεις να γίνεις ένας επαναστάτης για να αλλάξεις αυτή την κοινωνία, πρέπει να κοπιάσεις πάρα πολύ. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ. Πρέπει να διαβάσεις πάρα πολύ. Πρέπει να μελετήσεις πάρα πολύ τι είναι εκείνο που θέλεις να αλλάξεις επιστημονικά και τι είναι εκείνο που θέλεις να φέρεις στη θέση του. Έτσι, είναι πάρα πολύ ζώρικη ιστορία αυτή. Επομένως, αν μεταφερθούμε τώρα στο χώρο της τέχνης, το ίδιο συμβαίνει και με την τέχνη. Το να κατανοήσεις τις νέες μορφές που προτείνουν κάποιοι, όπως ο Μπρέχτ, ο Αϊνστάιν, ο Πικάσο, διάφοροι, λέω τώρα τους κορυφαίους, έτσι, πρέπει να ασχοληθείς σοβαρά, να μελετήσεις, να διαβάσεις. Δεν μπορείς δηλαδή με τις παλιές αποδοχές να πας. Δεν μπορούμε νέα θέματα με παλιές φόρμες να τα δώσουμε. Τα νέα θέματα θέλουν νέες φόρμες. Με παλιά υλικά δεν μπορούμε, ας πούμε, να χτίσουμε καινούργια. Δεν τα πετάει όλα ο Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ όμως, ας πούμε, αρχίζει και διαμορφώνει την καινούργια άποψη, έτσι, η οποία ποια άποψη τι θέλει. Προϋποθέτει προσέγγιση του κοινωνικού φαινομένου με γνώση τον ιστορικό υλισμό. Εάν δηλαδή δεν κατανοείς, δεν έχεις εργαλείο, δεν έχεις μέθοδο, έτσι, τον διαλεκτικό υλισμό, δεν μπορείς, ας πούμε, να κατανοείς το φαινόμενο και δεν μπορείς και να αντιπροτείνεις πράγματα. Αυτό λέει ο Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ λοιπόν έρχεται και λέει ότι αυτά που κάναμε μέχρι τώρα, έτσι, ήτανε κριτικές τάσεις, ήταν έτσι αυτό. Τώρα όμως, ας πούμε, αν θέλουμε σε αυτές τις κοινωνίες που ζούμε να προτείνουμε και να βάλουμε, ας πούμε, τις μάζες, να τις κάνουμε πιο ενεργές, πρέπει να αλλάξουμε και τη θεματολογία μας και τα έργα μας και τον τρόπο που θα παρουσιάζονται αυτά τα έργα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό είναι που επηρεάζει. Και ο τρόπος του, και όχι μόνο αυτό, αλλά να δούμε και το κοινό. Είναι ο μόνος από τους διανοούμενους και καλλιτέχνες και συγγραφείς σε όλο τον 20ο αιώνα που ασχολείται με το κοινό. Και τι λέει για το κοινό ο Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ μελετά το κοινό του αθλητισμού. Μελετά τις παλέστρες, τα ρινγκ, τα γήπεδα και βλέπει ότι εκεί οι θεατές ξέρουν τι θα δουν. Ξέρουν, θα δουν, ας πούμε, γυμνασμένους ανθρώπους που θα κάνουν πράγματα έξω από τις δυνατότητες, έξω από αυτό κλπ. Ξέρουν, ας πούμε, ότι στο ποδόσφαιρο γίνεται αυτή η κίνηση, διότι πρέπει να γίνει αυτό. Και προσέξτε, συμμετέχουν σε αυτό. Το κοινό συμμετέχει στο γήπεδο, στο ρινγκ, στην παλέστρα. Συμμετέχει. Αυτή λοιπόν η μελέτη τον οδηγεί ότι εμείς πρέπει να δούμε ένα κοινό το οποίο παρακολουθεί κάτι, ή θέατρο ή μια ταινία. Και το κοινό έχει τη δυνατότητα και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να επικοινωνεί με αυτό και να κάνει ένα διάλογο μέσα του το μυαλό του, δηλαδή να γίνει αυτή η σχέση σκηνής ή οθόνης με το θεατή να είναι εργαστήρι σκέψης. Αυτό προτείνει ο... Αυτό λοιπόν, όταν ο Αγγελόπουλος είναι στο Παρίσι, το 61 που πάει 62, είναι 5 χρόνια, πόσο, 5 χρόνια, το 56 πέθανε ο Μπρέχτ. Ωστόσο, το ανσάμπλ από το Βερολίνο έρχεται και κάνει παραστάσεις, ας πούμε, στη Γαλλία, στην Αγγλία, εδώ εκεί, ας πούμε. Έτσι, και οι θεωρίες του Μπρέχτ πια είναι... έτσι. Από εκεί επηρεάζεται, λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τις ταινίες που κάνει. Αλλά ο Αγγελόπουλος δεν επηρεάζεται μόνο. Δηλαδή, η επιρροή είναι επιρροή, ασφαλώς. Τίποτα δεν είναι παρθενογέννηση στην τέχνη, δεν υπάρχει. Έτσι, ο ένας κάνει διάλογο με το έργο του άλλου, βλέπει πού προχωράει αυτός, τι μπορώ να κάνω εγώ να πάω λίγο παραπέρα κλπ. Ο Αγγελόπουλος λοιπόν εμβαθύνει πολύ και εμβαθύνει και στη θεματική του, δηλαδή τον προβληματίζει πάρα πολύ.
ποια θέματα, τι θέματα θα κάνω ταινίες και ποια είναι οι θέματα τα οποία δεν τα έχει αγγίξει ο ελληνικός κινηματογράφος, που είναι όλη η ιστορική περίοδος από το 35 και μετά. Έτσι, και βλέπουμε λοιπόν, ας πούμε, κάνει τις μέρες του 36 για να δούμε πώς γίνεται μια δικτατορία και μας φέρνει μετά το Θίασο, ο οποίος πια είναι από το 39 μέχρι το 52, έτσι, και μέσα μια πολυεπίπεδη ταινία, έχει 2-3 επίπεδα αυτή η ταινία, μια πολύ σύνθετη ταινία, έτσι, την οποία την κουβαλούσε μέσα στο μυαλό του αυτός, διότι σενάριο, όπως είπε και προηγουμένως, δεν υπήρχε συγκεκριμένο σενάριο, έτσι, την κουβαλούσε μέσα στο μυαλό του και κανείς δεν ήξερε ούτε σε ταινία, εγώ που ήμουν ο παραγωγός του, ο υπεύθυνος της παραγωγής του, ας πούμε, δεν, εντάξει, καταλάβαινα τι ακριβώς κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε ένα χάρτη ολοκληρωμένο, ας πούμε, πώς πάμε, πού πάμε. Όμως αυτός κουβαλούσε όλη την ταινία και τη θεματολογία και τα πλάνα του κλπ. Και πάμε λοιπόν στις μέρες, όπου εκεί πια κάνει. Αναπτύσσει πάρα πολύ τη δραματουργία του, δηλαδή θεματολογικά, πώς αφηγείται την ταινία. Ανακάτεμα των χρόνων, έναν τέτοιο που, προσέξτε, δεν μπερδεύεται ο θεατής όμως. Υπάρχουν διανοούμενοι αστεί που έχουν γράψει για τον Αγγελόπουλο και στην Ελλάδα, που λένε ότι 4 ώρες κρατούσε η ταινία και λέγαμε τελείωσε, θέλουμε κι άλλο. Θέλω να πω, δεν μπερδεύτηκε ο θεατής, παρόλο αυτό το ρηξισκέλευτο που κάνει, ας πούμε, στον τρόπο της αφήγησης, έτσι, και όπου εκεί πια ολοκληρώνει αυτό που είχε αναπτύξει λίγο στις μέρες του 36, το ολοκληρώνει πια ως μια πιο ολοκληρωμένη, θα έλεγα, μορφική εκδοχή, ας πούμε, της απόδοσης της ιστορίας του. Και αυτό ήταν το μεγάλο, αν θέλετε, μπαμ που έγινε, ας πούμε, στην Ευρώπη και διεθνώς, στο Θίασο, όπου εκεί έγραψαν όλοι ότι εδώ πρόκειται για ένα νέο δημιουργό, ο οποίος φέρνει καινοτόμα νέα πράγματα. Κοιτάξτε, υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι, και άλλοι κινηματογραφιστές, οι οποίοι είχαν δώσει δείγματα, αλλά δείγματα μόνο. Δηλαδή, ο Μπουνιουέλ, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Γαλαξία, τα περάσματα χρόνων μέσα στο ίδιο πλάνο τα έχει ο Μπουνιουέλ. Στο ίδιο πλάνο έχει περάσματα χρόνων. Και άλλοι σκηνοθέτες που κάναν πολύ σημαντικά έργα. Έτσι, ωστόσο, ο Αγγελόπουλος παρουσίασε μια ολοκληρωμένη εκδοχή, μια καινούργια άποψη. Προσέξτε, όχι μόνο για τη θεματολογία, το οποίο ήταν κάτι, ας πούμε, που ήταν έμμονη ιδέα του, το ελληνικό θέμα, και παροτρύνει και τους νέους κινηματογράφους. Μην ασχολείστε με αυτά, οι Αμερικάνοι τα κάνουν καλύτερα. Πάρτε ένα δικό σας θέμα εδώ και κάντε το. Λοιπόν, ολοκληρώνει εκεί, όχι για τη θεματολογία του, κυρίως για τον τρόπο που δόμησε την ιστορία του και πώς την αφηγήθηκε αισθητικά πια, ας πούμε, έτσι, η οποία τον καθιερώνει πια διεθνώς. Και ερχόμαστε πια στην τρίτη ταινία της πρώτης ιστορίας, της πρώτης τριλογίας, τους Κυνηγούς, όπου εκεί πια, που για μένα είναι μια από τις πολύ δυνατές ταινίες του, έτσι, όπου εκεί στους Κυνηγούς δεν είναι μόνο ιστορία, δεν είναι μόνο εξαιρετική αισθητική, είναι κυρίως ιδεολογία που βαθαίνει ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο προβληματίζεται πολιτικά, ιδεολογικά. Η Κυνηγή είναι μια βαθύτατα πολιτική ταινία. Έτσι. Και την πρώτη. Εκεί με το φάντασμα του. Ναι. Ξέρετε, με το φάντασμα, ας πούμε, της Επανάστασης, έτσι, ο τρόμος και οι φοβίες και όλα τα αποθυμένα των αστών αυτών και των μικροαστών και όλων αυτών των στυλοατών του συστήματος, οι οποίοι δεν ξέρουν τι να κάνουν πια με αυτό το πράγμα που τους έτυχε, έτσι. Και περνάμε μετά, προσέξτε, περνάμε μετά, ας πούμε, σε μια γέφυρα, θα έλεγα, ας πούμε, που είναι ο Μεγαλέξανδρος, όπου παρόλα αυτά ο Μεγαλέξανδρος για μένα είναι μεγάλη ταινία, πολύ σπουδαία ταινία, με την έννοια ότι είναι και, έχει και, αν θέλετε, είναι και κάπως προφητική ταινία. Προφητική. Με την έννοια ότι ένα χωριό, στο οποίο με την καθοδήγηση του δασκάλου οι κάτοικοι πείθονται και δημιουργούν ένα καθεστώς κοινοκτημοσύνης, προσέξτε, είναι... Το χωριό αυτό είναι απομονωμένο και περιχαρακωμένο από εχθρούς. Και εκεί τώρα πια δεν μπορείς να αναθέσεις. Εκεί μπαίνει ένα πρόβλημα
πολύ σημαντικό, γιατί οι δυνάμεις απ' έξω έτσι, έχουν δύναμη, ισχύ και τους δείχνει στην ταινία ποιες είναι οι δυνάμεις. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι ξένοι επενδυτές και αυτά, είναι και οι Έλληνες, τοκογλύφοι και τσιφλικάδες και αυτά και όλοι τότε. Έτσι. Αλλά προσέξτε, όπου πια είναι, φαίνεται να είναι ένα αδιέξοδο όλη η ταινία, αλλά στο τέλος όμως από αυτό το αγροτό αυτό σύστημα φεύγει ένας μικρός Αλέξανδρος και ακούμε τη φράση «και έτσι ο Αλέξανδρος μπήκε στις πόλεις». Εδώ περνάμε πια, ας πούμε, στη βιομηχανική εποχή, στο οργανωμένο αυτό το εργατικό κίνημα, το αυτό κλπ. Έτσι πάντα υπήρχε αυτή. Περνάμε μετά σε μια σειρά από ταινίες όπου μπορεί να φαίνονται άσχετες με την ιστορία, αλλά δεν είναι καθόλου άσχετες. Όλοι οι ήρωες των υπόλοιπων ταινιών του, προσέξτε, είναι αγωνιστές, μαχητές της αντίστασης, του Δημοκρατικού Στρατού, αντιστασιακοί, ας πούμε, όλοι, όλοι, μέχρι το τέλος. Και αυτό που τον απασχολεί, κατά περίπτωση, έτσι, είναι κάτι το διαφορετικό. Αν δούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το ταξίδι στα Κύθυρα, ας πούμε, βλέπουμε, έτσι, αυτή την εξαιρετική ταινία, ας πούμε, πώς υποδέχονται, ας πούμε, πώς υποδέχεται αυτό το αστικό καθεστώς, έτσι, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποφασίσει, ο οποίος πολέμησε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για την απελευθέρωση της πατρίδας του, πολέμησε για να αλλάξει αυτό το σύστημα, έφυγε αυτό και δεν μπορεί να ξαναγυρίσει, δεν έχει τόπο να σταθεί. Έτσι. Αυτό ήταν πραγματικότητα. Που εγώ τουλάχιστον, σαν έφηβος και νέος, εμείς είχαμε βιώσει. Τα είχαμε βιώσει αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν αδιανόητο ένας πολιτικός πρόσφυγας να επιστρέψει, ας πούμε. Οι ήρωες και ο Μελισσοκόμος. Το τοπίο συνομίχλη είναι μια ταινία, ας πούμε, αυτή των συνόρων, όπως επίσης και η ιστορία με τον Μαστρογιάννη, με τον ναι, και τη Ζαμορό, το μετέωρο βήμα του Πελαργού. Είναι ταινίες οι οποίες όλοι αυτοί, οι περισσότεροι από αυτοί, είναι ήρωες ιστορικών γεγονότων που έχουν ξομείνει και ο καθένας μας περιγράφει πώς είναι ο καθένας από αυτούς και τι κάνει στη ζωή του πια. Και φτάνουμε στο... Το ίδιο είναι και ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας είναι μια ταινία ανοίγματος, μεγάλου ανοίγματος πια, στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, έτσι. Είναι μια ταινία, ας πούμε, που αναφέρεται, ας πούμε, σε όλο αυτό το μακελιό που έγινε στη Βαλκανική. Πώς να δούμε, δηλαδή, μας καλεί αυτή η ταινία να δούμε πια τον κόσμο, προσέξτε, με μια νέα οπτική, με μια παρθένα ματιά, όπως η ματιά του κινηματογραφιστή Μανάκη, του οποίου το ανεμφάνιστο κουτί φιλμ αναζητά στις διάφορες ταινιοθήκες κλπ. Έτσι, το οποίο να δούμε δηλαδή πως ο πρώτος κινηματογραφιστής των Βαλκανίων τι εικόνες είδε, τι παρθένες εικόνες είδε. Μας καλεί λοιπόν ο Αγγελόπουλος να δούμε συνολικά την περιοχή, το τι συμβαίνει με μια καινούργια ματιά και μια καινούργια οπτική, πάντα όμως μέσα από την προσωπική του, από τη δική του ιδεολογία. Πάντα η ιδεολογία στον Αγγελόπουλο έχει πολύ μεγάλη σημασία στις ταινίες του. Η τελευταία του τριλογία που δεν ολοκληρώθηκε, αυτή η εξαιρετική ταινία, ας πούμε, το Λιβάδι που δακρύζει, έχει κάποιες σεναριακές αδυναμίες, εγώ επισημαίνω κάποιες από αυτές, γιατί η πολλή αφαίρεση στην τέχνη θέλει πολύ μεγάλη μαστοριά, αλλά η πρώτη σκηνή, ο ερχομός δηλαδή των προσφύγων, που μας μιλάει και σήμερα, ερχομός των προσφύγων από την Οδυσσό, είναι συγκλονιστική, ας πούμε. Αν κανείς όμως, δυστυχώς δεν ξέρουμε το υπόβαθρο πίσω, δεν μας το δίνει ο Αγγελόπουλος, αλλά αν ξέρεις ότι η επανάσταση των Μπολσεβίκων που δέχτηκε τις επιθέσεις των Δυτικών, μεταξύ των Δυτικών και του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος, ο Βενιζέλος έστειλε, ας πούμε, τον Ίδερ εκεί πέρα, το στρατηγό με τον Πλαστήρα και τους άλλους, ας πούμε, κλπ. Έτσι. Ο κομισάριος
της Οδυσσού έβγαλε μια ανακοίνωση στα ελληνικά, προς τα ελληνικά στρατεύματα, και τους είπε ότι εμείς την επανάστασή μας την κάναμε αντιγράφοντας, διδασκόμενοι από εσάς, τους Έλληνες. Και εσείς ήρθατε τώρα εδώ, στρατιώτες, να πολεμήσετε εμάς. Από εμάς δεν κινδυνεύετε. Μη φοβόσαστε. Αν δεν μας τυπήσετε, δεν πρόκειται να σας πειράξουμε. Αλλά εάν μας επιτεθείτε, θα τιμωρηθείτε. Διωγμένοι λοιπόν αυτοί οι μεσοαστοί από την Οδυσσό, έτσι, γιατί πάρα πολλοί μείναν, γιατί προσχωρήσαν αρκετοί από τους Έλληνες, ας πούμε, στο επαναστατικό κίνημα, διωγμένοι έρχονται πια στην Ελλάδα και τους δίνουν αυτό το χώρο να φτιάξουν το χωριό τους και όλα αυτά τα πράγματα. Εκείνη η ταινία, η οποία πραγματικά είχε εύρος και μέγεθος, ήταν η Σκόνη του Χρόνου, η οποία είχε και κινηματογραφικές καινοτομίες μέσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά αν θέλετε, μας περιέγραφε με έναν πολύ συγκρατημένο τρόπο τα πολύ τελευταία των ανθρώπων του Δημοκρατικού Στρατού και λοιπά που βρέθηκαν έξω, εκτός Ελλάδας, σοσιαλιστές. Μας περιγράφει με έναν ιδιαίτερα και θα έλεγα και με έναν και συναισθηματικό τρόπο αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική ταινία και η τελευταία του ταινία, η ανολοκλήρωτη, εάν κανείς έχει υπόψη το σενάριο, θα δει ότι εδώ πια και το βήμα το έκανε στο... Το έκανε, το βήμα το κάνει στη Σκόνη του Χρόνου. Η επάνωδός του, δηλαδή, ας πούμε, στην πρακτική άποψη, και το ολοκληρώνει στο σενάριο της Άλλης Θάλασσας. Και εδώ πια το ολοκληρώνει, ας πούμε, ουσιαστικά, διότι παίρνει αποσπάσματα από την όπερα της Φεντάρας, από το έργο του Μπρέχτ, τα οποία ενσωματώνει στο σενάριό του, διότι μια ομάδα από τους ήρωες της ταινίας είναι ηθοποιοί και έχουν ένα θίασο και ανεβάζουν την όπερα της Φεντάρας. Επομένως έχουμε πια και κομμάτια από μπρεχτικά έργα μέσα στο αυτό. Ωστόσο, βέβαια, δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι ταινία θα γινόταν, αλλά κοιτάξτε, ξέροντας τον Αγγελόπουλο και ακούγοντας και τον τίτλο «Η Άλλη Θάλασσα», μας θυμίζει το Χικμέτ, έτσι, ξέρουμε ο Αγγελόπουλος ποια άλλη θάλασσα εννοούσε. Άλλωστε, ποτέ δεν έκρυψε και μέχρι το τέλος του υπερασπίστηκε αυτό που είπε και ο Γιώργος, αν αυτό το όνειρο, εγώ θα πάω με τη μεριά του όνειρου, ας πούμε. Ποτέ δεν εγκατέλειψε ο Αγγελόπουλος, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, δεν εγκατέλειψε, ας πούμε, αυτή την πίστη του για την κοινωνική αλλαγή. Την αιρετικότητά του πολλές φορές, με την κριτική του, με την απογοήτευσή του πολλές φορές, αλλά πάντα πιστός σε αυτό το όραμα. Έτσι, μια πολύ σύντομη και πρόχειρη αναφορά στις ταινίες του. Οι ταινίες του Αγγελόπουλου πρέπει να ξαναειδωθούν, να τις ξαναδούμε τις ταινίες του Αγγελόπουλου, και κυρίως να τις δουν οι νέοι. Και να τις δουν οι νέοι κινηματογραφιστές, και να τις δουν οι νέοι επαναστάτες. Γιατί είναι ταινίες που τους χρειάζονται. Ταινίες από τις οποίες θα παίρνουν πράγματα. Ταινίες ωφέλιμες δηλαδή. Έτσι. Επομένως λοιπόν, εδώ και να δουν νέοι κινηματογραφιστές. Υπάρχουν και άλλοι κινηματογραφιστές που ακολούθησαν τον Αγγελόπουλο με άλλο περιεχόμενο, έτσι, νέο περιεχόμενο, όπως ο Ταρκόφσκι. Ο Ταρκόφσκι είναι πολύ σπουδαίος, πολύ σημαντικός σκηνοθέτης, αλλά είναι και αυτός αυτής της εκδοχής, της άποψης αυτής. Τη μπρεχτική, α πούμε, είδα τελευταία την νοσταλγία, α πούμε, και θυμήθηκα πάρα πολλά πράγματα από τον κινηματογράφο του. Μου έλεγε ο Ανδρέας ο Συνάνος, ένας από τους διευθυντές φωτογραφίας του Αγγελόπουλου, που πάει σε ταξίδια, σε αφιερώματα του Αγγελόπουλου, στην Τουρκία, α πούμε, για παράδειγμα, που εμείς τους μεμφόμαστε. Στην Τουρκία έχουν βέβαια πολλά πανεπιστήμια, 100 πανεπιστήμια. Τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν κινηματογραφικές σχολές, έδρες. Στις έδρες αυτές, ορισμένες από αυτές τις έδρες είναι πολύ σοβαρές και πολύ σημαντικές. Οι περισσότεροι φοιτητές κάνουν τα μεταπτυχιακά τους πάνω στο έργο του Αγγελόπουλου, η μισή, και η άλλη μισή πάνω στο έργο του Ταρκόφσκι. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι νέοι μας κινηματογραφιστές δεν γνωρίζουν τις ταινίες του Αγγελόπουλου. Δεν τις έχουν δει καν.
Δεν ενδιαφέρονται, δεν ξέρω τι. Αυτό πάντως είναι μια επισήμανση που εντυπωσιάζει. Γιατί αυτή είναι μια περιουσία, μια κληρονομιά. Και νομίζω ότι και τα ελληνικά πανεπιστήμια σιγά σιγά θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να σκύψουν πάνω στο έργο του Αγγελόπουλου και αρχίσουν να δουλεύουν πάνω στην προβληματική του. Κοιτάξτε, σας πω καταρχήν, ας πούμε, τα μοντέρνα, τα μεταμοντέρνα και τα αυτά δεν μου λένε τίποτα προσωπικά. Δεν μου λένε τίποτα, δεν ασχολούμαι με αυτά. Ασχολούμαι με αυτό που βλέπω κάθε φορά, τι είναι σε σχέση με το προηγούμενο και με το πιο πριν και με το πιο πριν, έτσι. Τώρα όσον αφορά, ας πούμε, τη μέθοδο του Μπρέχτ, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι λέει ο Μπρέχτ και τι πήρε ο Αγγελόπουλος, έτσι. Γιατί καμιά φορά βλέπουμε τα πλάνα του Αγγελόπουλου και βλέπουμε ένα πλάνο 4-5 λεπτά, ας πούμε, με παύση, με σιωπές, η ακίνητη μηχανή, έτσι, και δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω εκεί. Έτσι. Τι λέει ο Μπρέχτ και τι κάνει ο Αγγελόπουλος. Ο Μπρέχτ, όπως σας είπα προηγουμένως, λέει ότι για να διαμορφώσουμε ένα κοινό και να το κάνουμε ενεργό κοινωνικά, για να παλέψει για την κοινωνική αλλαγή, πρέπει να του προσφέρουμε καινούργια έργα και καινούργια μορφή. Έτσι. Εντάξει, τα καινούργια έργα καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούσε. Άλλωστε, βλέπουμε και ποια ήταν η παραγωγή, η θεατρική παραγωγή του Μπρέχτ από μια εποχή και μετά, ας πούμε. Έτσι, άμα τα πάρεις ένα-ένα, δηλαδή, ας πούμε, θα καταλάβεις, έτσι, ο Καυκασιανός κύκλος με την Κυμωλία, σε ποιο ανήκουν τα μέσα παραγωγής, ο Γαλιλαίος, ας πούμε, ο ρόλος της επιστήμης, ας πούμε, μέσα σε αυτό το σύστημα, ο καλός άνθρωπος Τσουάν. Αν η καλοσύνη μέσα σε αυτό το σύστημα, ας πούμε, χωράει και τι είδους καλοσύνη είναι αυτή, ας πούμε. Έτσι, αυτά τα πράγματα λοιπόν, ξέρουμε τι μας έδωσε ο Μπρέχτ, τα καινούργια του έργα. Ο τρόπος ο καινούργιος του τώρα. Ο τρόπος ο καινούργιος του είναι να διαμορφώσουμε λοιπόν μια σχέση ανάμεσα στο θεατή και στη σκηνή, τέτοια που να είναι αμφίδρομη, να είναι να δουλεύει η σκέψη, να είναι εργαστήρι σκέψη, όπως λέει ο Μπρέχτ. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό και πώς το πετυχαίνει θεατρικά τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε και τον Αϊνζεστάιν, ο οποίος δεκαετίες λίγο πιο πριν έλεγε, ας πούμε, ότι εγώ οργανώνω τη σκέψη του θεατή πάνω σε ένα οργανωμένο υλικό. Και αυτό έχει συγκεκριμένη αυτή, διότι είναι ένας σοβιετικός σκηνοθέτης, ο οποίος κάνει έργα, ας πούμε, για την υπεράσπιση της Επανάστασης. Έτσι, τα έργα των Σοβιετικών είναι έργα για την υπεράσπιση. Τα έργα του Μπρέχτ δεν έχουμε επανάσταση, είναι μια ταξική κοινωνία. Άλλη τάξη, άλλη κατηγορία. Ο Μπρέχτ λοιπόν λέει ότι πρέπει να διαμορφώσουμε ένα κοινό τέτοιο που μέσα από την τέχνη να πάρει ερεθίσματα, έτσι, και ναύσματα, ούτως ώστε να γίνει ενεργό μέλος. Ενεργό κοινωνικό μέλος, ας πούμε, και να παλεύει, ας πούμε, να ξέρει γιατί παλεύει, όπως κατεβαίνει και παλεύει για το μεροκάματό του και τα ξέρει αυτά πράγματα, έτσι να μάθει το κοινό, έτσι, πώς πρέπει να επικοινωνεί και με το έργο τέχνης που βλέπει. Αυτό το λέει ο Πικάσο, ότι θέλω ένα ενεργό θεατή, θέλω να πάω να δει, δεν θέλω να δει ένα διακοσμητικό πίνακα, θέλω να δει ένα πίνακα που θα τον βάλει σε κίνηση, το θεατή που θα δείτε. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό λέω, χρειάζεται πάρα πολύ σκόπο σε αυτό το ζήτημα πάνω. Ο Μπρέχτ λοιπόν λέει, θέλει μια καινούρια θεατρική πράξη. Ο ηθοποιός δεν εζαρκώνει το ρόλο του πάνω στη σκηνή. Τον δείχνει το ρόλο του. Ο λόγος του δεν είναι ένας λόγος που ταυτίζεται. Είναι μια αναπαράσταση του λόγου που λέει ο ήρωας. Το ίδιο και η κίνησή του. Και η κίνηση και οι σκοπές του στην πρακτική παράσταση έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Όπως και στη ζωή άλλωστε. Η μη λεκτική επικοινωνία στη καθημερινότητά μας είναι το 90%. Νομίζουμε ότι επικοινωνούμε μόνο με το λόγο. Ο λόγος, οι επιστήμονες λένε, το 10% είναι η λεκτική επικοινωνία. Τα υπόλοιπα είναι μη λεκτική επικοινωνία. Το θέατρο λοιπόν, μια μορφή, ας πούμε, επικοινωνίας, έτσι πρέπει να αξιοποιήσει όλα αυτά τα στοιχεία. Επομένως λοιπόν ο ηθοποιός δεν ενσαρκώνει, δεν γίνεται αυτό που λέει, δεν μπαίνει σε πετσί του ρόλου.
Κρατάει μία απόσταση από το ρόλο και αν μας τον δείχνει. Μας δείχνει, ας πούμε, το χαρακτήρα του, τις κοινωνικές συμπεριφορές του, τις πράξεις του, αυτά του, τα δείχνει. Να τα καταλάβει ο θεατής, ότι του δείχνει. Πρόσεχε. Και πώς θα δημιουργηθεί το ερέθισμα στο θεατή? Με το παραξένισμα. Είναι αυτοί οι δύο όροι που μας βάζει. Είναι η αποστασιοποίηση από το κείμενο και από το ρόλο και το παραξένισμα. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο στην επικοινωνία ένα παραξένισμα στο θεατή και να τον βάλουμε να σκεφτεί διαφορετικά. Το παραξένισμα όμως δεν είναι μια έννοια που τη βρήκε έτσι. Το παραξένισμα είναι μια βασική αυτή της διαλεκτικής θεωρίας του επιστημονικού. Έτσι. Αυτό που θεωρείς φυσικό, δηλαδή, ξαφνικά το βλέπεις αφύσικο. Μπορούμε αυτό που νομίζουμε, την καθημερινή εκμετάλλευση, καταπίεση, αλωτρίωση, αυτό που την έχουμε συνηθίσει, που το θεωρούμε φυσικό. Εκεί λοιπόν σου. Δεν είναι φυσικό. Είναι παράλογο αυτό. Ξαφνικά διαπιστώνει ο θεατής ότι αυτό είναι παράλογο. Αυτό, εκεί πρέπει να φτάσει ο θεατής. Να φτάσει στο σημείο και να κατανοεί ότι αυτό που καθημερινά θεωρεί αυτονόητο, φυσικό και το αυτό και τρέχει, ότι αυτό είναι παράλογο. Ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Έτσι. Αυτή είναι η βασική κατεύθυνση του Μπρέχτ. Τι παίρνει ο Αγγελόπουλος από αυτή την ιστορία? Ο Αγγελόπουλος ακριβώς θέλει ένα κοινό άλλο. Θέλει ένα κοινό εκπαιδευμένο. Δεν θέλει ένα κοινό να του φυτεύει στο κεφάλι του τις όποιες ιδέες που έχει αυτός. Αυτός έχει θεματολογία, την ιδεολογία του κλπ. Θέλει ένα κοινό ενεργό όμως. Και το αφήνει περιθώρια να σκεφτεί. Αργή κίνηση, παύσεις, για να δούμε τι είδαμε πριν. Για να πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Και μετά, έτσι. Η φόρμα του δηλαδή, και αυτό είναι μια πολύ σπουδαία επινόηση. Αυτή η φόρμα του Αγγελόπουλου, η οποία είναι μοναδική. Και ξέρετε, δεν έχει επιγόνους. Δεν τον αντέγραψε κανείς, ούτε τον ακολούθησε. Είναι μια πρωτότυπη φόρμα. Και νομίζω ότι αυτό έπρεπε να απασχολήσει πάρα πολύ τους νέους κινηματογράφους. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι οι νέοι κινηματογραφιστές πρέπει να ξαναδούν τις ταινίες τους. Αυτοί έχουν να ωφεληθούν. Αυτοί έχουν να πάρουν πράγματα. Δεν είναι μόνο οι παρενέσεις που κάνει κατά καιρούς, ας πούμε, όταν τον ρωτάνε για τη γνώμη του για τους νέους κινηματογραφιστές, για τον νέο κινηματογράφο, που λέει: κοιτάξτε, να δείτε αυτά που κάνουν τώρα, πολύ εντάξει αυτά, αλλά οι Αμερικάνοι ξέρουν ότι τα κάνουν καλύτερα. Τι θέλετε τώρα, πάρτε ένα ελληνικό θέμα και αποτύχετε. Αλλά πάρτε ένα ελληνικό θέμα, παλέψτε εκεί απάνω. Και να έχει και μία άποψη ο τρόπος που θα παρουσιάσετε το θέμα σας αυτό. Να έχει μια άποψη αισθητική. Διότι αν μου αντιγράψεις έναν τάδε, εντάξει, θα πάρεις πράγματα από εκεί. Όπως και ο Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ, για παράδειγμα, δεν λέει καταργούμε, ας πούμε, το συνέστημα. Δεν κάνει ξερά έργα ο Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ κάνει μεγάλης φόρμας έργα, τα οποία αγγίζουν τους ανθρώπους. Αλλά δεν λέει καταργώ το συνέστημα, καταργώ, ας πούμε, ξέρετε, τις αντιδράσεις, ας πούμε, τις ανθρώπινες, του αυθόρμητου των ανθρώπων, έτσι, την ικανοποίησή τους ή τη χαρά τους ή την δυσφορία τους. Όχι, τα κρατάμε. Αλλά το κυρίαρχο δεν είναι αυτό. Το κυρίαρχο είναι ο τρόπος που εμείς ζητούμε από τον θεατή να αναγνώσει αυτό που του λέμε. Γιατί όλος ο κινηματογράφος τι κάνει, όλες αυτές τις, από τα 100 τόσα χρόνια που υπάρχει, τι κάνει? Με εξαιρέσεις βέβαια, αλλά κατά κύριο λόγο. Τι κάνει? Ιστορίες με ήρωες, με πάθη, με αυτά και λοιπά, τα οποία μέσα από την παρακολούθησή τους ο θεατής θα ταυτιστεί με κάποιον από αυτούς. Έτσι, και θα πάει μέχρι το τέλος ταυτισμένος. Και θα του φορέσουν όλη την ιστορία και την ιδεολογία στο κεφάλι. Και μετά όταν τελειώσει το έργο διαπιστώνει ότι μα δεν κέρδισα τίποτα. Δηλαδή και πολλές φορές, ας πούμε, βγαίνει και στεναχωρημένος και αυτό ότι δεν... Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η καπιταλιστική αντίληψη, έτσι, για τον πολιτισμό. Γενικά όμως, γενικά όλη η γκάμα, ας πούμε, είναι εκεί. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία
εμείς να προσεγγίζουμε, να μελετούμε και να ανακαλύπτουμε και να βρίσκουμε εκείνους τους καλλιτέχνες, εκείνους τους διανοούμενους, οι οποίοι τα τελευταία, τη σύγχρονη εποχή που ζούμε, να δούμε τι καινούργιο είναι αυτό που προτείνουν, τι είναι αυτό το καινούργιο, γιατί υποτίθεται ότι οι οργανωμένοι και στην νεολαία και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι, είναι οι υπεραστές μιας νέας κοινωνίας, του νέου, όχι του παλιού. Επομένως, με ποια αισθητικά όπλα εμείς θα πολεμήσουμε, αν θέλετε, αυτό που έχουμε απέναντί μας. Εδώ λοιπόν χρειάζεται, ας πούμε, πολλής προβληματισμός και πολλή δουλειά. Γι' αυτό είπα από την αρχή, το να γίνει κανείς, να μελετήσει κανείς, ας πούμε, μαρξισμό, λενινισμό και τον Έγκελς και όλα αυτά, όλο τον επιστημονικό σοσιαλ, θέλει κόπο, θέλει δουλειά. Για να δούμε λοιπόν και ένα έργο τέχνης, ας πούμε, πρωτοπόρο, ένα έργο τέχνης ρήξης, που έρχεται ρήξη και μας βοηθάει και λοιπά, και εκεί πρέπει να εκπαιδευτούμε αισθητικά. Δηλαδή δεν φτάνει να διαβάζουμε μόνο τον Μάρξ και τον Έγκελς, είναι καλό να διαβάζουμε και τον Μπρέχτ, να διαβάζουμε και τον Άιζενστάιν, να διαβάζουμε τον Πικάσο, να διαβάζουμε και τους θεωρητικούς όλους αυτούς γύρω από, τους διαλεκτικούς ιστορικούς τέχνης. Αυτά είναι εκ των όνων κάνευ. Γι' αυτό πολλές φορές πάμε και βλέπουμε τις ταινίες του Αγγελόπουλου και λέει, μα κουράστηκα. Κουράστηκα, δεν έχεις μάθει να... Ναι, γιατί όταν διαβάζεις, ας πούμε, για παράδειγμα, το κράτος και επανάσταση του Λένιν, δεν κουράζεσαι, δεν θέλει κόπο. Κόπο θέλει. Και θα ξαναγυρίσει πίσω και στην άλλη σελίδα και να ξαναθυμηθεί και να σκεφτεί και ένα αυτό. Κόπο, έτσι είναι. Και να κατακτήσουμε έναν καινούριο τρόπο προσέγγισης ενός έργου τέχνης, θέλει κόπο, πάρα πολύ κόπο. Κοιτάξτε, όλα θέλουν δουλειά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και ιδιαίτερα οι νέοι πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία η επαναστατική δεν είναι μόνο ο Μάρξ, Έγκελς, Λένιν, ας πούμε, και αυτά και αυτό. Είναι και η ζωή. Και η ζωή όλη είναι οι ανάσες. Μας δίνει η τέχνη. Είναι το κουράγιο, είναι η ανάταση που δημιουργεί. Ποιος είναι ο ρόλος του ενός έργου τέχνης. Έτσι έχουν πει πολλοί, πάρα πολλοί, ας πούμε, πώς μπαίνει ο θεατής μέσα σε μια αίθουσα να παρακολουθήσει ένα έργο τέχνης που είναι σοβαρό και αυτό, και πώς βγαίνει μετά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επίδραση. Για να σας πω και ένα πολύ απλό πράγμα. Να πάρει να δει μια καλή ταινία κλπ. Σου ανοίγεται η διάθεση, σε βάζει να σκέφτεσαι κλπ. Την άλλη μέρα ξεκινάει καλύτερα τη ζωή σου. Καλύτερα, είσαι πιο αισιόδοξο. Η τέχνη τι είναι, οι ανάσες. Έτσι. Δεν κάνει ο κινηματογράφος, το θέατρο δεν κάνουν επανάσταση. Την επανάσταση δεν κάνει. Αλλά διαμορφώνουν με τον τρόπο τους. Έτσι, διαμορφώνουν συνείδηση και εισφυρλατούν τη συνείδηση αυτών των επαναστατών. Αυτό έχει η σημασία, έχει αυτή τη σημασία, έχει ακριβώς αυτή η νέα εκδοχή της τέχνης που μας πρότειναν όλοι αυτοί οι μεγάλοι, μεταξύ των οποίων και ο Αγγελόπουλος. Δεν είναι τυχαίο που οι μεγάλοι σκηνοθέτες, πολύ σπουδαίοι, Κουροσάβα, Όσιμα, έτσι, ο Μπέργκμαν, ο Φελίνη, όταν έμαθε ότι ο Αγγελόπουλος είναι στο Συνετσιτά στη Ρώμη, είχε μια εργασία, ας πούμε, ο Φελίνη, και έμαθε, είχε γύρισμα ο Φελίνη σε ένα πλατό δίπλα και σταματάει το γύρισμα, λέει, stop, θα πάω εδώ και να δει τον Αγγελόπουλο. Αυτά κάτι σημαίνουν. Η αναγνώριση δηλαδή από τους ομότεχνους, τους κορυφαίους ομότεχνους, έτσι, είτε ότι έχει πει Αντωνιώνη, τι έχουν πει όλοι, ας πούμε, για τον Αγγελόπουλο, αλλά και να μην είναι αυτόν. Και ο Σεργέη, ο Γιούτκεβιτς, που είναι πολύ σπουδαίος σοβιετικός σκηνοθέτης και ένας από τους σπουδαιότερους γνώστες, από τους σημαντικότερους γνώστες, με πολλά βιβλία πάνω στη δυτική τέχνη, έχει γράψει αυτό ένα βιβλίο, τα μοντέλα πολιτικού κινηματογράφου, το είχε βγάλει εκδόσει σύγχρονη εποχή το 87, τώρα νομίζω έχει εξαντληθεί. Αφιερώνει 50 σελίδες, ανάλυση για το θίασο μόνο, 50 σελίδες. Έτσι, ήταν σε πολύ μεγάλο, σε υψηλό κύρος. Εγώ που είχα πάει και το 80 τότε στη Σοβιετική Ένωση, ας πούμε, και μιλούσα για τον Αγγελόπουλο, τον είχα σε πολύ ψηλό επίπεδο, ας πούμε. Και το 2000, ακόμα μετά
μετά την πτώση, ας πούμε, και όλα αυτά τα πράγματα που ήρθα σε επαφή με διάφορους, για το έκανα μια έρευνα αγοράς, ας πούμε, και με τον Υπουργό Πολιτισμού τότε της Ρωσίας, έναν ιστορικό κριτικό του θεάτρου, και του είχα κάνει κάποιες προτάσεις, εν πάση περιπτώσει, με εξέπληξε με τη γνώση που είχε πάνω στο έργο του Αγγελόπουλου. Δηλαδή, θέλω να πω, ας πούμε, ότι δεν είναι ότι απλώς, και δεν είναι τυχαίο ότι οι ταινίες του Αγγελόπουλου παίζονται σε 55 χώρες. Έτσι, κατακτήσανε δηλαδή ένα διεθνές κοινό. Δεν είναι τυχαίο. Λέει, για να κουβεντιάσεις με τις ταινίες του Αγγελόπουλου, πρέπει να ξέρεις την ιστορία του τόπου σου. Αυτό το λένε, αυτό δυστυχώς συμβαίνει πολλές φορές, γιατί οι περισσότεροι που κάνουν τους κριτικούς, ας πούμε, κινηματογράφου, έχω ένα κεφαλαίο για την κριτική, αν το έχεις προσέξει, ένα κεφάλαιο ειδικά για το ρόλο της κριτικής. Αυτοί που κάνουν τους κριτικούς δεν ξέρουν την ιστορία, ενώ πάρα πολλοί ξένοι που προσεγγίζουν ιδιαίτερα την τριλογία της ιστορίας, ξέρουν πολύ καλά γιατί μιλάει ο Αγγελόπουλος. Αντί να γράψεις ένα καλό έργο, προσπάθησε να φτιάξεις ένα έξυπνο κοινό. Αυτό ήθελε. Αυτό έκανε. Μορφωμένο κοινό. Μορφωμένο, με αυτή την έννοια. Αυτό έκανε. Γι' αυτό έλεγε στις σκηνοθεσίες του. Στις σκηνοθεσίες του δεν ήθελε φως, ήθελε μόνο λευκό φως. Για να μην υποβάλει συναισθηματικά. Δεν κατηγορούσε σε καμιά περίπτωση το συνέστημα. Πίστευε όμως ότι όταν αυτό γεννιέται μέσα από την κίνηση της σκέψης, είναι πιο έντονο. Πιο έντονο. Και κυρίως κινητοποιεί σε δράση. Γι' αυτό έλεγε, τι βλέπετε, ένα φεγγάρι. Φεγγάρι χάρτινο είναι, θέατρο είναι. Εντάξει. Σημαντικό είναι τι λέμε. Το παραξένισμα. Είναι και επίκαιρο, το ακούμε και τώρα. Στους νικημένους ο φτωχός λαός πέθαινε από την πείνα. Στους νικητές ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο. Με το που το ακούς αυτό, τι λέει, τι είπε. Ναι, αυτός είναι ο πόλεμος σήμερα. Γιατί λέμε βίαιο το ποτάμι που κυλάει και όχι τις όχθες που περιορίζουν τη ροή. Βάζει αμέσως σε μια σκέψη. Ξεκίνησε τη σκέψη. Αυτό είναι το σημαντικό. Μεταμοντέρνος ο Αγγελόπουλος δεν είναι. Το μεταμοντέρνο είναι σαπίλα. Το μοντέρνο έχει μεγάλη πορεία. Ξεκινάει από την απεικόνιση αυτού που βλέπει, ακόμα και πριν τον κινηματογράφο, την απεικόνιση αυτού που βλέπεις, και μετά προχωράει, πάει στις αιτίες και κορυφώνεται και με την εσωτερική αναζήτηση. Όμως, πάντοτε υπάρχει νόημα και προοπτική. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι υπάρχει νόημα και προοπτική, ότι αυτό που ζούμε, όσο μαύρο κι αν είναι, όσο σκοτεινό, δεν είναι μόνιμο, αλλάζει. Αυτό είναι το στίγμα των καιρών. Το μεταμοντέρνο, λέει, το μεταμοντέρνο, επειδή είναι σαπίλα, όχι μόνο δεν λέει ότι αλλάζει, λέει ότι δεν υπάρχει κιόλας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρησιμοποιούν και το περιβόητο τραύμα, τραύμα το ένα, τραύμα τ' άλλο. Άμα είναι να τραυματιζόμαστε, να μην απαραιτηθούμε. Αυτό είναι στην ουσία, αυτό είναι το βάθος αυτού που λένε. Έχουν φτάσει μέχρι το σημείο να μιλάνε για το τραύμα του ανθρώπου από τη στιγμή που γεννιέται. Ναι, εντάξει. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, σαφώς το βιβλίο που είπε εκεί η φίλη για τους νέους κινηματογραφιστές δεν είναι μόνο για τους νέους κινηματογραφιστές. Είναι για όλους.
ο Αγγελόπουλος αφορά τους νέους κινηματογραφιστές ιδιαίτερα. Η τέχνη όμως, ο κινηματογράφος του αφορά όλους. Όλους. Εγώ για να μην φύγουμε έτσι, ας πούμε, θέλω να πω τρία πράγματα που εγώ προσωπικά θεωρώ ως κληρονομιά από τον Αγγελόπουλο. Καταρχήν είναι το έργο του, το πολύ σημαντικό έργο του και ο προβληματισμός γύρω από το έργο του. Το δεύτερο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, είναι αυτός ο σεβασμός που δείχνει απέναντι στην τέχνη του. Να σέβεται αυτό που κάνει και δεν οροδεί προουδενός για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει εκείνη τη στιγμή όσο γίνεται καλύτερα, όσο μπορεί και ξέρει. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματά του να επαναλαμβάνει πλάνα τα οποία για ασήμαντους λόγους, αλλά που για αυτόν έχουν τεχνικά λάθη και μπορεί να κοστίζουν τότε 500 χιλιάρικα, αλλά τα πετάει και το ξανακάνει. Έτσι είχε και αυτή την πολυτέλεια. Αυτός ο σεβασμός. Αυτό προκύπτει βέβαια και από έναν αυτοσεβασμό που έχει, έτσι, αλλά και ο σεβασμός απέναντι στην τέχνη που υπηρετείς. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα και η προσήλωση σε αυτή την τέχνη. Έτσι. Και το τρίτο πράγμα που εμένα πάντα, ας πούμε, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, είναι μια ακλόνητη πίστη που είχε στο όραμα της κοινωνικής αλλαγής μέχρι το τέλος. Παρότι είτε αυτές, αυτό κλπ. Βλέπετε, ξέρετε πόσες λυσαλαίες επιθέσεις έχει δεχτεί το έργο του και ο ίδιος. Δεν κόλωσε, δεν πήγε πίσω, δεν πήγε πίσω. Ήδη από την πέμπτη ταινία τον θεωρούσαν τελειωμένο. Δεν μας κάνει, δεν τον θέλουμε. Ήταν, ξέρετε, το lifestyle, η εποχή του αυτού, του εύκολου, του αυτού κλπ. Ο Αγγελόπουλος είναι ξεπερασμένος. Τίποτα, αυτός εκεί. Αυτή η προσήλωσή του, έτσι, και η ακλόνητη πίστη του, ας πούμε, στο όραμα της κοινωνικής αλλαγής, αλλά και στον τρόπο που αυτός έκανε τον κινηματογράφο, αυτά είναι, νομίζω, μαθήματα, είναι παρακαταθήκες.